Κύριε Αμάρα, δεν ξεκινήσουμε από το προηγούμενο αποτέλεσμα για την ομάδα του ΠΑΣ Πρεβάζα, τον Καβανιακό. Για ακόμα ένα μάτσο εκτός έδρας, καλή εμφάνιση, οριακά κάτι θετικό, αλλά στο τέλος δεν πήρε κάποιους βαθμούς η ομάδα. Το αιτιολογείτε κάπως? Το πρώτο πράγμα, μόλις πήγαμε στα αποδυτήρια, όταν τελείωσε ο αγώνας, το πρώτο πράγμα που είπα στα παιδιά ήταν θερμά συγχαρητήρια. Τα παιδιά ήταν παλικάρια μέσα στο γήπεδο, πραγματικά. Παρόλες τις ελλείψεις που είχαμε, τα παιδιά που μπήκαν μέσα αντικατέστησαν πάρα πολύ καλά αυτούς που λείπανε. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν δυνατός πάρα πολύ, αέρας γύρω στα 8-9 που φορά, δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, ήταν δύσκολο για μας να αναπτυχθούμε. Παρόλα αυτά, πραγματικά αναπτυχθήκαμε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Στο πρόβλημα που είχαμε ήταν οι στημένες φάσεις τις οποίες είχε ο αντίπαλος. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πήραμε τα ενία του αγώνα, μπήκαμε δυνατά μέσα στο γήπεδο, κλείσαμε, παίξαμε και από τα πλάγια με overlap, παίξαμε και τριγωνάκια. Κάναμε πάρα πολύ ωραίο passing game. Βγήκαμε, κάναμε 2-3 φάσεις. Ένα πέναλτι μας δόθηκε, το οποίο πραγματικά ήταν. Όχι, ο ορισμός του πέναλτι, πραγματικά. Και μία φάση διαμαρτυρόμαστε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο εγώ αν ήμουν διαιτητής θα το έδινα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι παρόλη την καλή εμφάνιση, φάγαμε ένα γκολ στο 90, το οποίο γκολ μπορούσε να αποφευχθεί. Δεν στεκόμαστε εκεί πάντα. Η ομάδα μας θα λειτουργήσει, θα συνεχίσει. Άτυχο το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια και πραγματικά. Ο Κώστας είναι εδώ να σου διαβεβαιώσει. Η πρώτη κουβέντα που είπα μέσα, πραγματικά η λεβεδιά που είχαμε μέσα στο γήπεδο και η παλικαροσύνη που δείξαν, πραγματικά σε συγκόνιζε. Πώς προετοιμάζεται τώρα η ομάδα για το μάτς με τη Λάρισα, ποιες απουσίες έχει και αν περιμένει όντως κάτι θετικό μια ομάδα που είναι η πρώτη και σίγουρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Πάντα τόσα χρόνια στα γήπεδα έχω μάθει ότι στο γήπεδο μέσα παίζουν 11-11. Σεβόμαστε τη Λάρισα, σεβόμαστε την ιστορία της, σεβόμαστε τους παίκτες οι οποίοι οι πιο πολλοί παίκτες έχουν παίξει στην Α' και στη Β' κατηγορία. Παρ' όλα αυτά όμως, τα παιδιά, τα δικά μας, θα δώσουν καλύτερο σε αυτό, πιστεύω. Θα δώσουν καλύτερο αυτό και θα πιστεύω να βγάλουμε κάτι θετικό μέσα στο γήπεδο. Δεν φοβόμαστε. Σεβόμαστε μόνο, δεν φοβόμαστε. Πραγματικά. Η ομάδα προετοιμάζεται όπως προετοιμάστηκε στα άλλα τα παιχνίδια. Θα μελετήσουμε και πάλι αύριο τον αντίπαλο και ελπίζω να έρθει κάτι θετικό. Παίχτες, απουσίες που ενδεχομένως να έχει η ομάδα. Ναι, οι απουσίες είναι τα αδέρφια Δήμα, οι οποίοι ο Μάκης έχει κάτω μας στο δάχτυλο και ο οποίος έχει κάνει μια μικροεπέμβαση από Σιλίδιου. Και από το προηγούμενο παιχνίδι μας προστέθηκε και ο Μιχάλης Μπέτσικας, σαν τραυματίας. Κώστα, ο πιο έμπειρος που έχει στην ομάδα σίγουρα. Η ομάδα έχει εδώ και αρκετό καιρό που έχει μια καλή απόδοση στα παιχνίδια της, αλλά ίσως δεν μεταφράζεται και ούτως στους βαθμούς αυτό. Εσύ που το αποδίδεις? Το αποδίδω, πιστεύω ότι είμαστε πολύ άτυχοι. Αυτό που συμβαίνει εδώ φέτος δεν το έχω συμβεί ποτέ. Είμαστε πολύ άτυχοι, βάζουμε γκολ, τρώμε κατευθείαν γκολ, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα αποτέλεσμα. Εμείς προχωράμε όμως. Δεν σταματάμε εδώ πέρα. Η ομάδα δουλεύει πολύ καλά. Είμαστε πολύ πικραμένοι, γιατί το ζω, ότι μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, παλεύουμε τα παιχνίδια όλα και ο κόουτς τώρα που ήρθε μας έδωσε ακόμα πιο πολύ όθηση, γιατί είναι όλα τα παιδιά που ξέρουν πολλά χρόνια και θέλουν να παίξουν και γι' αυτό, και μας μένει πικρία στο τέλος ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι, ενώ παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε άτυχοι. Τι να πω, το προχθεσινό το παιχνίδι ήταν πολύ άτυχες για μας, αλλά δεν σταματάμε εδώ πέρα, συνεχίζουμε. Τώρα είναι το μάτς με τη Λάρισα, πολύ δύσκολος αντίπολος και ιστορική ομάδα η ΑΕΛ. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς ότι πρέπει στο γήπεδο της ειδικά έχει ένα βαντάζ απέναντι σε κάθε αντίπολο, ακόμα και αν αυτός λέγεται Λάρισα. Εμείς όλα τα παιχνίδια, όπως είπε και ο Κόρτ Φρίντ, σεβόμαστε τη Λάρισα, έχει μεγάλη ιστορία. Κάθε ομάδα έχει τη δικιά της ιστορία. Εμείς θα παίξουμε για την ιστορία της ομάδας μας, για τον κόσμο μας, για τη φανέλα μας, για τους εαυτούς μας. Θα σεβαστούμε τη Λάρισα,
θα την καλοδεχτούμε, αλλά μέσα στο γήπεδο θα μπούμε να παίξουμε, να παλέψουμε. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι, το είχα πει και πέρυσι αυτό, ότι είμαστε η Πρέβεζα και πρέπει να παίζουμε πάντα για να κερδίσουμε. Δεν πρέπει να παίζουμε για να πηγαίνουμε ή να χάνουμε ή να φέρουμε. Μέσα στην έδρα μας, εμείς θα παίξουμε όπως όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Είτε Λάρισα λέγεται αυτή, είτε οποιοδήποτε άλλος αντίπαλος. Τη σεβόμαστε, θα την καλοδεχτούμε, αλλά μέσα στο γήπεδο, 11, αυτή 11 εμείς, ο καλύτερος θα κερδίσει. Είσαι πολλά χρόνια στην ομάδα, την ξέρεις ίσως καλύτερα από πάρα πολλούς. Παρά τα προβλήματα που υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα και τα διοικητικά και τα οικονομικά, θεωρείς ότι ο Πάσπερεζα έχει μέλλον και φέτος και του χρόνου αυτή η ομάδα έχει μέλλον? Αν με ρωτάγατε πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, θα έλεγα όχι, δεν έχει μέλλον. Αλλά τη στιγμή που μπήκαν κάποια καινούρια πρόσωπα στην ομάδα και με μεγάλο μπροστάρι τον Τάσο τον Αμάραντο, τον αδερφό του κότς, αυτή η ομάδα δεν θα υπήρχε τώρα. Μαζεύτηκαν αυτά τα παιδιά, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να λειτουργήσει η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, μέχρι το τέλος. Εμείς θα παλέψουμε σαν παίχτες, το είπαμε μέσα στα πολιτήρια, ό,τι μπορούμε να πάρουμε στα παιχνίδια, να παίρνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε στη βαθμολογία. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει, δεν έχουμε βγάλει ποιες ομάδες θα πέσουν, ποιες θα ανέβουν. Και πιστεύω στο τέλος, ας είμαστε έστω και έτσι τυχεροί. Κότς, μπορούμε να δούμε ένα γεμάτο γήπεδο την Κυριακή, κόντρα στη Λάρισα? Εγώ θέλοντας πιστεύω ότι θα γεμίσει και να φέρουμε σκηνικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα καλέσω, θα κάνω πάλι κάλεσμα στον κόσμο. Παίζουμε μια ιστορική ομάδα, τη Λάρισα. Αν και δεν νομίζω ότι αυτή είναι ένα κίνητρο παραπάνω, η Λάρισα. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει, σας πρέπει να αγκαλιάσει την ομάδα και να γεμίσει το γήπεδο κάθε δεύτερη Κυριακή. Και για πρώτη φορά η Λάρισα στην Πρέβεζα. Κάθε δεύτερη Κυριακή θέλω να γεμίζει το γήπεδο. Θέλω να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Είναι όλα δικά μας παιδιά. Όλοι στο συμβούλιο είμαστε Πρεβεζάνοι. Παιδιά τα οποία απασχίζουμε και με το υστέρημά μας να βοηθήσουμε την ομάδα. Κάθε 15 μέρες νομίζω ότι είναι ελάχιστο το 10 ευρώ να δώσουμε για να δούμε, έστω να δούμε το θέαμα, αυτό που θα είναι. Είτε νίκη είναι, είτε είναι, είτε ισοπαλία είναι. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Καλό τον κόσμο να έρθει να μας δει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.